Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την κυρία Βασιλική Κατριβάνου. Για 10 λεπτά, κυρία Κατριβάνου. Και με ανοχή για 12. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν να πω ότι ήταν μια πάρα πολύ σημαντική ακρόαση φορέων και γιατί ανάδειξαν πολλές πτυχές του σοφρονιστικού συστήματος και τι χρειάζεται να γίνει, αλλά και γιατί με στήριξαν, θα έλεγα, όλοι σχεδόν, τουλάχιστον, αν όχι όλοι, το νομοσχέδιο αυτό που έρχεται, που συζητάμε, στήριξαν την αναγκαιότητά του, τη θετική του κατεύθυνση. Και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Όλοι οι φορείς που ήταν εδώ το πρωί το υποστήριξαν. Υποστήριξαν την κατεύθυνσή του για την αποσυμφόρηση των φυλακών, για την αντιμετώπιση, δηλαδή, των συνθήκων του υπερπληθυσμού που υπάρχει αυτή τη στιγμή, και ότι αυτό είναι βασική, είναι βάση πάνω στο οποίο, στην οποία μπορεί να στηριχθεί μια παραπέρα δομική παρέμβαση για τον εξανθρωπισμό των συνθήκων. Την περαιτέρω, που την περιμένουμε. Αλλά ότι η αποσυμφόρηση αυτή τη στιγμή αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για να προχωρήσει σε πιο ανθρώπινες συνθήκες. Τώρα θα μπω στην κατάρθρον. Λοιπόν, οι φυλακές τύπου Γάμα, όπως έχουμε πει, για μας είναι μία θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Οι φυλακές υψίστης ασφαλείας δεν έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, έχουν να κάνουν με την εξόντωση των ανθρώπων που μπαίναμε μέσα. Είναι ένας απάνθρωπος και μη αναλογικός τρόπος έκτισης της ποινής. Αυτό, όταν είχαμε συζητήσει την προηγούμενη περίοδο τις φυλακές τύπου Γάμα, όλοι οι φορείς και οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι ομοσπονδίες φρονιστικών, δεκάδες ποινικολόγοι, εγκληματολόγοι, υπήρχε και συγγραφή κειμένου από 41 πανεπιστημιακούς, όλοι είπαν ότι δεν έπρεπε να γίνουν οι φυλακές τύπου Γάμα, είναι αντισυντηγματικές, είναι οθούν προς την εξόντωση του ανθρώπου, δεν έχουν να κάνουν με την ασφάλεια. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση τότε είχε προχωρήσει στον νόμο, τον οποίο και εμείς καταργούμε. Υπήρχε, σε σχέση με τις φυλακές, υπάρχει το ερώτημα, λοιπόν, γιατί τι γίνεται στην Ευρώπη. Πριν πάμε για το τι γίνεται στην Ευρώπη, να πω ότι αν θέλουμε να ακολουθήσουμε το τι γίνεται στην Ευρώπη, καταρχήν πρέπει να δούμε τα πρόστιμα που έχουμε από την Ευρώπη. 2 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΔΑ, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, και 191 υποθέσεις που εκκρεμούν στο Στρασβούργο, καθώς και τις εκθέσεις της ΕΠΕΤΕ. Αυτά έρχονται από την Ευρώπη και με βάση αυτά προσπαθούμε να αλλάξουμε τις συνθήκες. Έτσι ακολουθούμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Επίσης, οι διεθνείς οργανισμοί που καταγράφουν την εμπειρία από τις φυλακές τύπου Γάμα, όπου αυτές έχουν εφαρμοστεί, λένε ότι έχουν αυξηθεί οι περιπτώσεις υποτροπής, τα κρούσματα διαφθοράς, η ακραία βία, ότι οδηγούν σε αυτοκτονίες και βασικά καταρακώνουν τη συμβάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, να πω, επειδή μιλάμε για ασφάλεια, ότι με το παρόν σχέδιο νόμου τιμωρούνται αυστηρά κακουργήματα ή πλημελήματα που τελούνται με δόλο μέσα στη φυλακή. Αλλά δεν εξοντώνονται οι κρατούμενοι. Προχωρώ στο άρθρο 2, όπου το άρθρο 2, όλοι οι φορείς τάχθηκαν υπέρ και αφορά τη μέριμνα για τους ανηλίκους. Το νομοσχέδιο εναρμονίζεται με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το τοποθετεί σε ένα κεντρικό δίλημα. Θέλουμε ποινές για τις ποινές, δηλαδή περισσότερη φυλακή που θα οδηγήσει στο μέλλον τα παιδιά, τον ανήλικο, πάλι πίσω στη φυλακή. Όχι, θέλουμε έναν άλλο τρόπο να στηρίξουμε τον ανήλικο, όχι στιγματίζοντάς το, όχι επεκτείνοντας την εγκληματικότητα ή το φαύλο κύκλο που θα τον ξαναφάρει στη φυλακή. Το νομοσχέδιο επεκτείνει το ακαταλόγιστο για τους ανηλίκους από τα 13 στα 15 χρόνια και αντικαθιστά την ποινή με αναμορφωτικά μέτρα. Αν όμως ένας ανήλικος τελέσει νέο αδίκημα, δηλαδή κακούργημα με βία, το μέτρο μπορεί να αντικατασταθεί με περιορισμό σε ειδικό κατάστημα κράτησης. Είναι βεβαίως σωστό ότι για να μην μείνουμε στις προϋποθέσεις, πρέπει να φροντίσουμε, όπως είπαν και οι φορείς, κονδύλια για τις δομές.
Αυτό το λέει και το Υπουργείο, αλλά είναι πάρα πολύ κέριο. Επίσης, στο ίδιο άρθρο τερματίζεται η κράτηση των υπερηλίκων, οι οποίοι θα πηγαίνουν σε κατοίκον περιορισμό, όσοι έχουν περάσει το 75ο έτος της ηλικίας τους. Εμείς δεν θέλουμε να πεθάνουν οι άνθρωποι μέσα στις φυλακές, ούτε θεωρούμε ότι διασφαλίζεται η ασφάλεια. Με όλους αυτούς τους υπερήλικες που έχουμε συναντήσει και στο νοσοκομείο φυλακών, αλλά και μέσα στις φυλακές, που είναι πραγματικά σε άθλια κατάσταση ή έχουν ξεχάσει πολλές φορές γιατί βρίσκονται εκεί. Με το ίδιο σκεπτικό χορηγείται απόλυση υπό όρους και σε καταδίκους με 67% αναπηρία και πάνω και 50% αναπηρία σε περίπτωση που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Έχουμε δει πολλές φορές ανάπηρους μέσα στις φυλακές που πραγματικά δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τίποτα, να πάνε τουαλέτα. Χρειάζονται για τα πάντα μία βοήθεια. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να συνεχίζεται να βρίσκεται εκεί. Για τις διατάξεις που αφορούν ασθενείς και αναπήρους πρέπει να μιλήσουμε γενικά και όχι να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Όπως ακριβώς δηλαδή κάνει το σχέδιο νόμου που θέτει ως γνώμονα κριτήρια σταθμίζοντας με νυφαλαιότητα και με τρόπο γενικό και αφηρημένο όπως λέει το Σύνταγμα το μέγεθος της βλάβης της υγείας και το ύψος της ποινής που έχει επιβληθεί χωρίς να κάνουμε φωτογραφικές διατάξεις. Την εξακρίβωση της αναπηρίας αναλαμβάνει το Συμβούλιο Εφετών. Ο κατάδικος θα μείνει τα 10 χρόνια στη φυλακή, εκτεί το υπόλοιπο της ποινής του σε κατοίκον περιορισμό. Καθώς ο άνθρωπος αυτός θα έπρεπε φυσικά να πάει σε ένα καλό νοσοκομείο. Όμως καθώς το νοσοκομείο των φυλακών είναι κολαστήριο, όπως έχουμε πει και έχουν πει και όλες οι εκθέσεις που έχουν γίνει, δεν μπορούμε να κρατήσουμε ανθρώπους εκεί πέρα. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα πραγματικό νοσοκομείο φυλακών που είναι μέριμνα για το μέλλον. Τώρα θα πω για το άρθρο 2, θα μείνω στο άρθρο 2, στον τερματισμό της εξωφρενικής κράτησης των φιλοξενούμενων, δηλαδή αλλοδαπών, που έχουν εκτίσει την ποινή τους και καθώς δεν μπορούν να απελαθούν, συνεχίζουν να κρατούνται. Σύμφωνα μάλιστα με τον προηγούμενο νόμο μπορούσαν να κρατούνται και ως 18 μήνες. Τώρα, με το πέρας του τριμήνου, εάν η απέλαση δεν είναι εφικτή, ο κρατούμενος αφήνεται ελεύθερος με αναστολή. Έρχομαι στο άρθρο 3. 2.500 προσωρινούς κρατούμενους έχει η Ελλάδα. Είναι η χώρα με το μεγαλύτερο χρόνο προσωρινής κράτησης. Το άρθρο λοιπόν παρεμβαίνει υπέρ προσωρινά κρατουμένων ασθενών, αναπήρων και ανηλίκων στη λογική της επικαιστερής αντιμετώπισης. Στο άρθρο 4, το 2013, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ψηφίσει τον νόμο Ρουπακιώτη για τα ναρκωτικά, καλωσορίζοντας και στηρίζοντας τη μετάβαση από τη λογική και το μοντέλο της καταστολής στη λογική της πρόληψης και της θεραπείας. Όμως το μέτρο αυτό δεν εφαρμόστηκε όπως θα έπρεπε, έμεινε μετέωρο. Τώρα με τον νόμο δίνεται η δυνατότητα για μια πιο αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου. Στα προγράμματα απεξάρτησης και που μπορούν να ακολουθήσουν οι άνθρωποι μέσα στο θεραπευτικό κατάστημα και έξω. Στο άρθρο 5 και στη λογική της λιγότερης φυλακής ρυθμίζεται η τοποθέτηση ανηλίκων στο ίδρυμα αγωγής ως αναμορφωτικό μέτρο. Πρέπει να λάβουμε όμως σοβαρά υπόψη, κύριε Υπουργέ, αυτά που ακούστηκαν και υπόθηκαν εδώ, τόσο από την εκπρόσωπο των επιμελητών ανηλίκων, όσο και από την εκπρόσωπο της πρωτοβουλίας των δικαιωμάτων των κρατουμένων, που αφορά την κατάσταση στο κατάστημα κράτησης του Βόλου. Έρχομαι στα έκτακτα μέτρα αποσυμφόρησης του 6, που θα ισχύσουν για ένα χρόνο μετά τη δημοσίευση του νόμου. Ο υπερπληθυσμός έχει δημιουργήσει κατά συνθήκες απάνθρωπης και εξευθελιστικής μεταχείρισης. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Έχουμε όλα αυτά τα πρόστιμα και τις καταδίκες στη χώρα μας. Από το 2005 γίνεται κάθε χρόνο σχεδόν μια νομοθετική απόπειρα στην κατεύθυνση της αποσυμφόρησης. Αυτό επιχειρείται και εδώ, σε αντίθεση με την κινδυνολογία που έχει ακουστεί από διάφορες πτέρυγες. Αυτό γίνεται με στάθμιση ζητημάτων ασφάλειας και προσωπικότητας, ώστε όπου χρειάζεται να μπαίνουν περιοριστικοί όροι. Καμιά όμως δραστική παρέμβαση, όπως έχουμε πει, δεν έχει νόημα αν δεν ακολουθήσουν και άλλα μέτρα δομικά, πέραν της αποσυμφόρησης. Στο άρθρο 7 έχουμε ανεκτέλεστες ποινές μέχρι 5 χρόνια που μετατρέπονται σε χρηματικές σε ένα εξάμηνο μετά τη δημοσίευση του νόμου.
Προσπερνάω τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 8 που κινούνται στο ίδιο μήκος που προανέφερα και πάω στο άρθρο 9 που θεσπίζει εξουσιοδοτική διάταξη για την ίδρυση κέντρων ανοιχτής ή μη ελεύθερης διαβίωσης. Και κλείνω με το άρθρο 10 για τα άρθρα αυτά που προβλέπεται η πρόσληψη αναγκαίου προσωπικού. Και εκεί έχουμε κάνει την πρόταση να αυξηθεί πέρα από το φυλακτικό προσωπικό, να αυξηθεί πραγματικά το προσωπικό που είναι για κοινωνικό, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη, εκπαιδευτική κλπ. Και ήσασταν θετικός, όπως δείξατε. Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει πολλές τροπολογίες, αλλά δύο που έχουμε ήδη καταθέσει εκπρόθεσμες, στις οποίες θα περάσουμε στην Ολομέλεια εμπρόθεσμα. Η πρώτη αφορά την κατάργηση των άρθρων 25 και 27 του νόμου 3772 του 2009 του γνωστού κουκουλονόμου. Είναι ένας νόμος απαράδεκτος, ο οποίος έγινε μετά το Δεκέμβρη του 2008, δηλαδή μετά τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, όπου είχαμε πάρα πολλές διαδηλώσεις με κουκουλοφόρους. Αυτό που κατέληξε τότε είναι να ποινικοποιηθεί η τέλεση, όχι η τέλεση του αδικήματος, αλλά η κουκούλα η ίδια, η ενδυμασία δηλαδή των ανθρώπων που ήταν στους δρόμους, των νεολαίων που ήταν στους δρόμους, που φορούσαν τις περισσότερες περιπτώσεις ή μαντήλια ή οτιδήποτε για να προστατευτούν και από τα χημικά, διότι υπήρχε ένα όργιο χημικών εκείνη την περίοδο. Θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ ως αντιπολίτευση είχε αντιδράσει στην ψήφιση του νομοσχεδίου και ως μετέπειτα Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Καστανίδης, είχε συστήσει νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την αλλαγή του ποινικού κώδικα στο σχέδιο του 2012, προτείνοντας την κατάργηση των διατάξεων του κοκκουλονόμου. Πριν τις εκλογές, είχε γίνει μια παρουσίαση όλων των κομμάτων, οι οποίοι πλην της Νέας Δημοκρατίας, τέλος πάντων, το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάμι, το ΚΚΕ, η Ανέλη, η Δημάρ και το Κηδισό, πρότειναν την κατάργηση ή τη μετατροπή του κουκουλονόμου. Είναι κάτι αντίστοιχο, σαν να λέμε ότι αν κάποιος φοράει γάντια, αυτό πρέπει να ποινικοποιηθεί, είναι μέρος της αμφίωσης του ανθρώπου. Υπάρχει διάταξη που ισχύει πριν το κουκουλονόμο, που μπορούσε ένας δικαστής να κρίνει ως μόνο αρμόδιος αν οι συνθήκες που τελέστηκε το έγκλημα αξίζουν την παραπάνω ποινή. Κάτι τέτοιο μπορεί να ισχύσει και τώρα. Επίσης, έχουμε την Ένωση Ποινικολόγων τότε να έχει κάνει δηλώσεις εναντίον του κουκουλονόμου και 64 δικηγορικοί σύλλογοι έχουν τεθεί εναντίον. Και έχουμε εδώ πέρα, θα καταθέσω τα πρακτικά. Επίσης, τώρα για τη λήψη DNA. Είναι η τροποποίηση του άρθρου 200α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Με αυτή την τροπολογία που καταθέτουμε, δεν καταργείται η λήψη του DNA για την ταυτοποίηση του δράστη. Μπαίνουν όμως απαραίτητες εγγυήσεις για τη διαδικασία της λήψης του γενετικού υλικού στην ποινική διαδικασία. Τη λήψη DNA από το σώμα του κατηγορούμενου θα το ζητάει ο εισαγγελέας ή ο ανακριτής για να περιβάλλεται με δικαστικές εγγυήσεις και να μην γίνεται μόνο με την πρωτοβουλία των διοκτικών αρχών. Δεν μπορεί να γίνεται χρήση βίας, που σημαίνει ότι ο κατηγορούμενος μπορεί να αρνηθεί, όπως μπορεί να αρνηθεί για τη λήψη αποτυπωμάτων ή να ομολογήσει. Γιατί θεωρούμε ότι η άσκηση βίας για να ληφθεί DNA είναι βασανισμός που προσβάλλει το σκληρό πυρήνα της αξιοπρέπειας του ανθρώπου. Επίσης, προτείνουμε το διορισμό τεχνικού συμβούλου, που προβλέπεται ήδη στη διάταξη, όπως ισχύει στη δεύτερη φάση, να ξεκινήσει και από την πρώτη φάση. Η διάταξη που τροποποιούμε περιλαμβάνει, όπως ισχύει σήμερα, τα κακουργήματα και πλημελήματα από 3 μηνών. Η διάταξη αυτή είναι έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Περιλαμβάνει λοιπόν όλα τα εγκλήματα, πράγμα εμφανώς δυσανάλογο. Αρχή της αναλογικότητας του άρθρου 25 του Συντάγματος. Είναι απαραίτητο λοιπόν να γίνει εξειδίκευση των εγκλημάτων, σαν και αυτή που προτείνεται, δηλαδή κακουργήματα και πλημελήματα που γίνονται με χρήση βίας ή κατά της γενετήσιας ελευθερίας και τιμωρούνται από 1 έτος. Η τροπολογία αυτή υπακούει στο Σύνταγμα, άρθρα 2, 5, 7, παράγραφος 2 του Συντάγματος, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, άρθρο 3 της ΕΣΔΑ, εναρμονίζεται με την Ειδική Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη χρήση ανάλυσης DNA στο πλαίσιο της
ποινικής δικαιοσύνης που θέτει ως προϋπόθεση για τη χρήση γενετικών αναλύσεων προς το σκοπό της ταυτοποίησης του δράστη, τη μην παραβίαση θεμελιωδών αρχών, όπως η αρχή της αξιοπρέπειας του προσώπου και του σεβασμού του ανθρωπίνου σώματος, τα δικαιώματα άμυνας και την αρχή της αναλογικότητας. Τα ίδια λέει σε όλες τις γνωμοδοτήσεις της για το θέμα αυτό και η αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Λοιπόν, έδωσα